Σε σχέση με την εστία, κύριε Δήμαρχε, είδα ότι μέσα σε όλα τα άλλα, το 12, δώσατε μία εντολή ως Δημοτική Αρχή, ως Δήμος, σε μία συνάδελφο, έτσι ώστε να εκδώσει την διαταγή απόδοσης μισθίου με απόφαση με αριθμό 207 κάθετος του 2012 και αφορούσε καταβολή μισθωμάτων από την ξενοδοχειακή εταιρεία Εστία Παλάς και την Εκατερίνη Χατζηγρηγορίου. Κατά αυτής εκδόθηκε. Και αφορούσε τα μισθώματα 12 δεκάτου του 8 μέχρι 36 του 12. Δηλαδή ένα ποσό 142.000 ευρώ πλέον τόκων και εξόδων. Κατά αυτής της απόφασης όντως εκδόθηκε, δηλαδή ο Δήμος θα μπορούσε να τα εισπράξει. Βέβαια οι αντίδικοι άσκησαν κατά αυτής της διαταγής ανακοπή ενώπιον εδώ του μονομερούς πρωτοδικείου της Έβεσας και της απόφασης που είχε εκδοθεί, η οποία δικάστηκε με τον Δήμο δικονομικά πόντα, διότι δεν προσχωρήθηκε στο δικαστήριο, όπως διαβάζω εδώ, από την απόφαση, εκτός από την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που διόριζε την συνάδελφο δικηγόρο και εξουσιοδότησε από τον Δήμαρχο και δέχτηκε την ανακοπή ως αβάσιμη και ακυρώθηκε η διαταγή πληρωμής. Και μετά εσείς ως Δήμος επανήλθατε στις 18-15. Κύριε Δήμαρχε, γιατί δεν εξουσιοδοτήσατε την συνάδελφο να παρασταθεί στο δικαστήριο νόμιμα και έχασε την υπόθεση ο Δήμος? Έτσι λίγο στα ερωτήματα του κύριου Ψιλογίδη, αν το επιτρέπετε, για το θέμα της εστίασης έχει γίνει μια συζήτηση και θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ, επειδή κινδυνεύω να κάνω λάθη, να τα δούμε μαζί με την νομική σύμβουλο, σας παρακαλώ και Ψιλογίδη. Γιατί αν σας πω εγώ κάτι, ίσως... Εγώ δεν θέλω να επισέλθετε σε λεπτομέρειες νομικές. Εγώ σας ρωτώ γιατί δεν υπογράψατε εξουσιοδότηση για να παραστεί νόμιμα η δικηγόρος του Δήμου. Σας το ξαναπώ. Ποια δικηγόρος? Δεν υπήρχε δικηγόρος του Δήμου. Κάνετε λάθος. Αυτά που διάβασα είναι από την επιστολή της συναδέλφου. Θα σας απαντήσω, σας το ξαναλέω. Δεν θέλω να επαναλάβω. Δεν θέλω. Εξαιτίας της εξουσιοδότησης που δεν δώσατε, χάσαμε υπόθεση με αντίθετο την εστία. Αυτό σας λέω. Γιατί δεν υπογράψατε. Αυτό σας το ξαναλέω. 5 εκατομμύρια διεκδικεί σήμερα. Εντάξει. Όχι, εντάξει. Εντάξει, διεκδικεί όπως λέτε. Έχουμε πολλούς δικηγόρους εδώ και... Λοιπόν, μου επιτρέπετε να κάνω μια συζήτηση με την κυρία Πέτρου. Είστε διατεθειμένος. Με ρωτάτε αν είμαι διατεθειμένος να συζητήσω. Εγώ, κύριε Δήμαρχε, είμαι διατεθειμένος να συζητήσω τα πάντα. Έτσι. Απλά η εικόνα και πριν που δώσατε δίνει άλλο αντίκτυπο για εσάς. Όταν απαγορεύσατε σε έναν από τους δημοσιογράφους να σας βιντεοσκοπεί. Εγώ είμαι πάρα πολύ δημοκρατικός και δέχομαι το διάλογο.